Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Φίλιππο Πρωτογερίδη, Lead Product Designer στην Manual. Έχει συνδεθεί απευθείας από το Λονδίνο, από την Αγγλία. Και θα μιλήσει για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα με τίτλο Design για Startups. Τι σημαίνει, πώς το κάνω και γιατί θα εκτοξεύσει τη startup μου. Αγαπητέ Φίλιππε, ο λόγος είναι σε σένα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Ένα λεπτάκι να κάνω share και την οθόνη μου. Ωραία, να σβάλουμε και αυτά από τη μέση. Τέλεια. Βλέπουμε κανονικά. Μια χαρά. Σούπερ. Τέλεια, τέλεια. Ωραία. Καλησπέρα σε όλους. Καταρχάς, για άλλη μια φορά, Δημήτρη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι η δεύτερη φορά που βρίσκομαι στο πανόραμα. Αυτή τη φορά virtually, οπότε αρκετά διαφορετικά από ό,τι πριν. Αλλά και πάλι χαίρομαι πάρα πολύ που παίρνω μέρος για άλλη μια φορά στο πανόραμα επιχειρηματικότητας. Και αυτό που θέλω είναι πραγματικά να βρουν όλη αυτή την ομιλία όσο ενδιαφέρουσα γίνεται. Θα κάνω ό,τι μπορώ γι' αυτό, αλλά πραγματικά ελπίζω να σας αρέσει και να το βρείτε interesting. Για να γνωριστούμε, πριν πάμε στα πάρα πολύ έτσι αναλυτικά, το όνομά μου είναι Φίλιππος. Οι γονείς μου είχαν γενικά αρκετά κέφια όταν με βαφτίζαν, οπότε έχω 4 ονόματα. Το πλήρες όνομά μου είναι Φίλιππος, Αγαμέμνονας, Πρωτογερίδης, Κλεόπας. Επίσης και περώνοντα για μένα, μου αρέσει πάρα πολύ ο καφές. Πίνω πάρα πολύ καφέ μέσα στη μέρα, ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε με τίποτα. Μου αρέσει πάρα πολύ ο ήλιος και η θάλασσα. Πραγματικά είμαι λάτρης της θάλασσας. Και επειδή ακριβώς μου αρέσει πολύ ο ήλιος και η θάλασσα, ζω σε ένα κομμάτι του κόσμου που λέγεται Λονδίνος, το οποίο βρέχει, όπως ξέρει πολύ καλά και ο Δημήτρης, πάρα πολύ συχνά. Αλλά στα πιο ενδιαφέροντα και τα δικά μας, αυτό που κάνω είναι ότι είμαι Digital Product Designer. Αυτό τι σημαίνει ουσιαστικά? Συνεργάζομαι με πάρα πολλές εταιρείες τεχνολογίας σε όλο τον κόσμο, κάποιες στην Ελλάδα, κάποιες στην Ευρώπη, κάποιες στην Αμερική. Και για όλες αυτές τις εταιρείες σχεδιάζω ψηφιακά προϊόντα, τα οποία είτε είναι κάποιες φορές mobile applications, είτε άλλες φορές είναι web applications και web products, τα οποία λύνουν μια συγκεκριμένη ανάγκη ή ένα πρόβλημα. Στην πραγματικότητα, και επειδή όλα αυτά ακούγονται πολύ βαρύγδουπα, αυτό που κάνω στην πλειονότητα της μέρας μου είναι κάπως έτσι. Είμαι πίσω από ένα λάπτοπ και συνεργάζομαι με κάποια πάρα πολύ ταλαντούχα άτομα για να σχεδιάζουμε πολύ ωραία προϊόντα. Τώρα, τι θα πούμε σήμερα? Όπως είπε και ο Δημήτρης προηγουμένως, θα μιλήσουμε για design για startups. Το design για startups με ενθουσιάζει πάρα πολύ. Γενικά, είμαι πολύ χαρούμενος που θα μιλήσουμε ακριβώς για αυτό το topic, γιατί καταρχάς δουλεύω κατά κύριο λόγο με startups. Μ' αρέσει πάρα πολύ να δουλεύω για startups, γιατί εκεί κάνω την πιο δημιουργική μου δουλειά. Και κατά δεύτερον, όταν δουλεύεις με startups, βλέπεις πολύ σημαντικά το design, τι μεγάλο αντίκτυπο έχει στην επιτυχία ενός startup. Οπότε, αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω στα επόμενα 20 λεπτά είναι να σας δώσω να καταλάβετε καταρχάς τι είναι design και τι σημαίνει design για startups, γιατί είναι σημαντικό για ένα startup και πώς μπορείτε ακόμα και εσείς οι ίδιοι με απλά λίγο χρόνο και λίγο effort να μάθετε να κάνετε design για ένα startup. Είτε αυτό είναι ένα δικό σας startup, είτε αυτό είναι ένα γνωστό από τα startups που έχουμε στην Ελλάδα ή σε όλο τον κόσμο. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τι είναι design, τι σημαίνει design? Και θέλω στα επόμενα 5 λεπτά απλά στο μυαλό σας να κάνετε τι σας έρχεται όταν λέτε τη λέξη design. Είτε αυτό έχει να κάνει με ένα ψηφιακό είτε με ένα πραγματικό προϊόν. Είναι μήπως το πώς φαίνεται? Είναι τα χρώματά του? Είναι η τυπογραφία και τα illustrations που χρησιμοποιεί ένα προϊόν? Είναι μήπως το πώς λειτουργεί? Το πώς πάω από τη μία οθόνη στην άλλη? Το πόσο εύχριστο, πόσο κατανοητό είναι στη λειτουργία του? Και στην πραγματικότητα, ό,τι και αν έχετε σκεφτεί, το design είναι και αυτά τα δύο πράγματα και πολλά παραπάνω. Αυτό που έχει γίνει είναι ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια τεράστια αλλαγή στον τομέα του design, όπου περάσαμε από το απλώς να σκεφτόμαστε design και να λέμε είναι το τι φτιάχνουμε ώστε να είναι όμορφο και να είναι απλώς ωραία πραγματάκια σε προϊόντα, σε πολύ περισσότερα πράγματα. Οπότε το design σήμερα, ειδικά σε ένα startup, ξεκινάει από τα πολύ high level πράγματα, όπως το brand, το λογότυπό μου, το χρώμα μου, αλλά είναι και πολύ παραπάνω από αυτό. Έχει να κάνει με την έρευνα, με το να καταλαβαίνουμε τους χρήστες μας. Όπως θα δείτε εδώ σε αυτές τις φουσκάλες, μπορείτε να δείτε πράγματα όπως personas, A-B testing, research and analysis, CRO, τα οποία έχουν να κάνουν με πολύ περισσότερο δεδομένα για τους χρήστες μας και στην χρήση ενός προϊόντος. Έχει να κάνει με το user interface, το user experience, που είναι ακριβώς το πώς φαίνεται ένα προϊόν, πώς είναι τα κουμπιά του, πώς είναι οι φόρμες του, πώς είναι το navigation του.
αλλά έχει να κάνει και με το πόσο κατανοητό και εύχριστο είναι. Πόσο γρήγορα το χρησιμοποιούν οι χρήστες, πόσο το καταλαβαίνουν χωρίς βοήθεια, πόσο τους βοηθάει στο να κάνουν αυτό που θέλουν. Έχετε μπερδευτεί και αυτό είναι πάρα πολύ λογικό και δεν μπορούμε να καλύψουμε όλα αυτά τα πράγματα σε 20 λεπτά. Οπότε αυτό που θέλω να κάνω είναι να απλουστέψω πάρα πολύ το τι είναι design σε οποιαδήποτε μορφή του. Το design είναι κάτι πάρα πολύ απλό στη σκέψη. Το design σε οποιαδήποτε του μορφή έχει ένα στόχο. Ο στόχος είναι να βρούμε λύση σε ένα πρόβλημα ή μια ανάγκη με τη χρήση δημιουργικής και αναλυτικής σκέψης. Και αυτό ισχύει για οποιοδήποτε τύπο προϊόντος έχουμε. Είτε αυτό είναι ένα φυσικό προϊόν, όπως μια κούπα για να πίνουμε καφέ, ένα πιο πολύπλοκο φυσικό προϊόν, όπως ένα κοντέινερ για να βάζουμε τον καφέ μας και να είναι πάντα φρέσκος, ένα ποντίκι για τον υπολογιστή, ή ακόμα και ένα mobile application, που είναι αυτό που χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή για να βλέπω τις σημειώσεις μου και να ξέρω ακριβώς τι να σας λέω. Πιο συγκεκριμένα, όταν μιλάμε για startups και όταν μιλάμε για digital product design, εννοούμε κάτι ακόμα ευρύτερο. Το product design για startups ξεκινάει καταρχάς από το να καταλάβουμε τι ανάγκες και τι προβλήματα έχουν οι χρήστες μας και πώς μπορούμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα με ψηφιακά προϊόντα. Αυτό μπορεί να είναι νέα ψηφιακά προϊόντα που λανσάρουμε, είτε updates και νέα features και flows στα προϊόντα που έχουμε, τα οποία είναι πολύ σημαντικό να συμβαδίζουν με τις ανάγκες της επιχείρησής μας. Τι σημαίνει αυτό? Πάμε να δούμε με ένα παράδειγμα. Το σενάριό μας το ξέρουμε όλοι, έχουμε COVID εδώ και μερικά χρόνια, οπότε δεν μπορούμε να βγούμε πάρα πολύ από το σπίτι μας. Πλέον μπορούμε λίγο παραπάνω, αλλά ας πάμε στην αρχή. Δεν μπορούμε λοιπόν να βγούμε πολύ από το σπίτι μας και θέλουμε να παραγγείλουμε ψώνια από το σούπερ μάρκετ. Θέλουμε επίσης αυτά τα ψώνια που παραγγέλνουμε να έρθουν πολύ γρήγορα στο σπίτι μας και όχι σήμερα το βράδυ ή αύριο το πρωί ή μεθαύριο το μεσημέρι. Άρα, πώς μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα? Μπορούμε να φτιάξουμε ένα mobile application, το οποίο να μπορώ να παραγγείλω τα ψώνια μου, να βλέπω τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και ό,τι παραγγέλνω να έρχεται στο σπίτι μου σε 10 με 15 λεπτά. Πώς μπορεί αυτό να συμβαδίσει με τις ανάγκες της επιχείρησής μου? Θα πρέπει να χρεώνουμε ένα κόστος για την αποστολή. Θα πρέπει να χρεώνουμε μια προμήθεια για κάθε προϊόν που πουλάμε, ώστε η επιχείρησή μας να είναι κερδοφόρα και να μπορεί να μεγαλώσει και να είναι επικερδής όσες παραγγελίες και να έχουμε. Κατανοητά μέχρι εδώ? Πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Η μεθοδολογία ουσιαστικά του πώς κάνουμε το product design, το digital product design σε αυτόν τον κόσμο, ξεκινάει με αυτά τα 5 βήματα. Και στην πραγματικότητα τα βήματα είναι πολύ περισσότερα, αλλά πάντα, αν θέλουμε να τα δούμε και πάλι σε ένα zoom out, μπορούμε πάντα να κοιτάμε αυτόν τον κύκλο των 5 πραγμάτων. Ξεκινάμε από το νούμερο 1, το οποίο είναι να καταλάβουμε ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο χρήστης μας. Πώς το κάνουμε αυτό? Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το κάνουμε, αλλά κυρίως, ειδικά αν μιλάμε για καινούργια προϊόντα που φτιάχνουμε, συνήθως ξεκινάμε από το να κοιτάμε το τι δεδομένα υπάρχουν διαθέσιμα στην αγορά. Τι reports μπορούμε να βρούμε για τη συγκεκριμένη αγορά? Αν μιλάμε λοιπόν για σούπερ μάρκετ, μπορούμε να βρούμε reports που έχουν να κάνουν με την αγορά των σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα ή στην χώρα στην οποία θέλουμε να λανσάρουμε. Τι άλλα δεδομένα μπορούμε να βρούμε? Έχουμε κάποια websites στο οποίο μπορούμε να κοιτάξουμε δεδομένα? Και ακόμα περισσότερο, όταν δεν έχουμε δεδομένα, είναι ακόμα καλύτερο να πάμε και να βρούμε τα άτομα τα οποία θα ήταν οι χρήστες για μια εφαρμογή και να ρωτήσουμε ακριβώς τι είναι τα προβλήματα που έχουν. Τι αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, ποιες είναι οι βασικότερες ανάγκες τους και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε γι' αυτό. Έτσι λοιπόν περνάμε από το βήμα 1 στο βήμα 2. Και το βήμα 2 είναι αυτό που λέμε ideation. Το ideation τι είναι? Είναι να σκεφτούμε πραγματικά καινούργιες ιδέες, νέες ιδέες για το πώς να λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Κάποιες από αυτές τις ιδέες μπορεί να είναι πάρα πολύ δύσκολες να υλοποιηθούν, κάποιες από αυτές μπορεί να είναι πολύ μικρότερες. Το πολύ σημαντικό είναι το βήμα 3. Αφού σκεφτούμε όλες αυτές τις καινοτόμες ιδέες, πρέπει να δούμε αν αυτές όντως θα μπορούσαν να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Πώς το κάνουμε αυτό? Το design εδώ είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο, γιατί μας επιτρέπει να τεστάρουμε πολλές από αυτές τις ιδέες πολύ γρήγορα. Με τη χρήση του design, κάνοντας κάποια πολύ γρήγορα designs, χωρίς να μας πάρει πολύ χρόνο, και χρησιμοποιώντας κάτι το οποίο λέγεται prototypes, τα οποία θα τα δούμε και στη συνέχεια, μπορούμε να δείξουμε αυτά τα designs σε χρήστες και να δούμε ακριβώς αν θα μπορούσαν να λύσουν το συγκεκριμένο πρόβλημα. Οπότε, αν πάλι μιλάμε για αυτό το παράδειγμα του σούπερ μάρκετ, μπορούμε να κάνουμε ένα πολύ γρήγορο design, να κάνουμε κάτι το οποίο φαίνεται σαν μια πραγματική εφαρμογή, να την δείξουμε σε χρήστες και να δούμε αν όντως θα έλυνε αυτό το πρόβλημα. Όταν είμαστε σίγουροι ότι αυτή η λύση είναι όντως η σωστή λύση, τότε περνάμε στο βήμα 4, που είναι το implementation. Τι σημαίνει implementation? Σε αυτή τη φάση δουλεύουμε με developers, με προγραμματιστές και χτίζουμε ακριβώς το application μας. Είτε αυτό είναι το website, είτε αυτό είναι ένα mobile app, είτε αυτό είναι ακόμα και ένα φυσικό προϊόν.
Το λανσάρουμε στην αγορά και τέλος βήμα με 5, βλέπουμε ακριβώς πώς το χρησιμοποιεί ο κόσμος και βλέπουμε τι πρέπει να διορθώσουμε. Τι είναι κατανοητό, τι δεν είναι κατανοητό, τι λειτουργεί καλά και τι δεν καταλαβαίνουν οι χρήστες. Και αυτό ακριβώς λειτουργεί σαν ένας κύκλος, όπου πάμε από τα βήματα 1 έως 5 και μετά ξαναγυρνάμε στο 1. Ξανακαταλαβαίνουμε τις ανάγκες, ξανακάνουμε define το πρόβλημα και βλέπουμε πώς να το διορθώνουμε ακόμα καλύτερα και ακόμα καλύτερα όσο συνεχίζουμε. Τώρα, έχοντας μια εικόνα του πώς δουλεύει το design σε ένα startup, πάμε να δούμε γιατί είναι σημαντικό. Και όπως ανέφερα στην αρχή, πιστεύω ότι ειδικά για ένα startup, στην ίδρυσή του και στα πρώτα χρόνια, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει καλό design. Πάμε να δούμε γιατί. Το πρώτο και βασικότερο είναι ότι το design από μόνο του είναι ένα πάρα πολύ δυνατό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τι σημαίνει αυτό? Τόσο στο πώς φαίνεται ένα προϊόν, από το brand του, τα χρώματά του, το λογότυπο, τα illustrations και τα εικονικά που χρησιμοποιεί, όσο και στο πώς λειτουργεί, πόσο εύχριστο είναι, όλα αυτά τα πράγματα μας κάνουν να ξεχωρίζουμε πάρα πολύ από τον ανταγωνισμό. Και μου αρέσει πάρα πολύ εδώ ένα quote το οποίο έχει χρησιμοποιήσει ο Jared Spool, το οποίο μας λέει ότι intuitive design is how we give the user new superpowers. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το quote, γιατί ειδικά σε ένα startup, όταν κάνουμε ένα εύχριστο και καλά σχεδιασμένο προϊόν, οι χρήστες μας πρέπει να νιώθουν ότι έχουν υπερδυνάμεις. Πρέπει να νιώθουν ότι μπορούν να λύσουν όλα τους τα προβλήματα καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο προϊόν και καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη λύση χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν. Αντί να το αναλύσω πάρα πολύ αυτό, θα σας δώσω απλά κάποια παραδείγματα. Slack, Asana, Notion, Medium. Το Slack, δεν ξέρω πόσοι το χρησιμοποιείτε σήμερα, πριν να έρθει στην αγορά, όλες οι εταιρείες στον κόσμο χρησιμοποιούσαν HipChat, Skype και Microsoft Teams για να επικοινωνούν εσωτερικά. Το Slack ήρθε σε αυτή την αγορά με ένα πολύ μικρό προϊόν, το οποίο όμως ήταν πάρα πολύ καλοσχεδιασμένο, πάρα πολύ εύχριστο και κατανοητό και οδήγησε όλη την αγορά αυτή του internal communication στο να αλλάξει και να χρησιμοποιεί Slack. Το Slack πέρυσι εξαγοράστηκε από τη Salesforce για 27 δισεκατομμύρια. Asana. Το Asana είναι ένα project management εργαλείο. Πριν να βγει στην αγορά, όλες οι εταιρείες τεχνολογίας χρησιμοποιούσαν κατά κύριο λόγο Jira. Το Jira είχε προβλήματα, ήταν αρκετά δύσχρηστο, ήταν πάρα πολύ πολύπλοκο, ήθελε χρόνο για να το μάθεις και με το βίβλιο του Asana στην αγορά, όλες οι εταιρείες σιγά σιγά άρχισαν να αλλάζουν και να προτιμούν το πιο απλό του design και το πιο εύχριστο και κατανοητό user interface. Notion, σε μια αγορά η οποία κατά κύριο λόγο ήταν με πάρα πολύ παλιωμοδυτικά προϊόντα όπως το Confluence και αυτό ήταν για το company documentation, για να βάζουμε όλα τα notes μας και οποιαδήποτε στρατηγική της εταιρείας. Βγήκε το Notion, ένα προϊόν με πάρα πολύ καλό design, πάρα πολύ εύκολο και εύχριστο, κάτι το οποίο μας έδινε μια τεράστια χαρά στο πώς να το χρησιμοποιούμε. Και με το που βγήκε πάλι πάρα πολλές εταιρείες ανά τον κόσμο, γύρισαν στο να χρησιμοποιούν Notion αντί για τα προϊόντα που χρησιμοποιούσαν παλιότερα. Και τέλος, το Medium, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα. Όλοι οι bloggers του κόσμου είτε είχαν τα δικά τους blogs, είτε τα είχαν χτισμένα σε Blogspot, σε WordPress. Και όμως, όταν βγήκε το Medium, ποια ήταν η βασική διαφορά που είχε? Είχε ένα πάρα πολύ καλό design, είχε καλή τυπογραφία, ήταν πολύ εύχριστο και οδήγησε όλους αυτούς τους bloggers σε όλο τον κόσμο να γυρίσουν τα blogs τους και να τα ανεβάσουν στο Medium. Νούμερο 2 και πάρα πολύ βασικό για το design. Το design είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος στο startup μας για να καταλάβουμε τους πελάτες μας, να καταλάβουμε τους χρήστες μας. Γιατί η δουλειά ενός designer είναι να έρθει σε επαφή με τους χρήστες, όπως είδαμε και προηγουμένως. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε. Το design μας βοηθά να ρωτήσουμε τις σωστές ερωτήσεις, να καταλάβουμε τα προβλήματα που έχουν οι χρήστες μας και με βάση αυτό να φτιάχνουμε προϊόντα τα οποία αντικατοπτρίζουν αυτές τις ανάγκες και μπορούν να προβούν σε καλές λύσεις. Όσο περισσότερο καταλάβουμε τους χρήστες μας, τόσο πιο εύκολο είναι να δημιουργήσουμε προϊόντα τα οποία θα τα αγαπήσουν, θα τα χρησιμοποιήσουν και θα μείνουν πελάτες μας για πολύ πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό πώς μπορούμε να το κάνουμε? Υπάρχουν πολλοί τρόποι να τεστάρουμε τα designs μας και να μιλάμε με χρήστες. Μπορούμε να στέλνουμε surveys, να στέλνουμε διάφορες έρευνες στους χρήστες μας. Μπορούμε να τους καλούμε σε κάποια interviews, άρα να λέμε ότι θέλουμε για 30 λεπτά, 40 λεπτά, 60 λεπτά να μιλάμε με τους χρήστες και να καταλάβουμε τα προβλήματά τους. Υπάρχουν πάρα πολλές μεθοδολογίες, αλλά το πιο βασικό είναι ότι μέσα από το design και μέσα από την έρευνα για το design μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι πραγματικά τα πράγματα που πρέπει να χτίσουμε. Το νούμερο 3 είναι πάρα πολύ σχετικό με το νούμερο 2. Το design, όπως ανέφερα και προηγουμένως, μας βοηθάει να επιβεβαιώσουμε πολύ γρήγορα αν οι ιδέες που φτιάχνουμε είναι οι σωστές ιδέες. Αυτό που γίνεται πάρα πολύ στον τομέα των startups είναι ότι πολλοί founders έχουν ιδέες οι οποίες μπορεί να φαντάζουν τρομερές,
Και ξοδεύουμε πάρα πολλά λεφτά και πάρα πολύ χρόνο να προγραμματίσουμε τις ιδέες, να φτιάξουμε τα προϊόντα μας, να τα λανσάρουμε στην αγορά και τελικά να μην τα χρησιμοποιεί κανείς. Γιατί να μην τα χρησιμοποιεί κανείς? Γιατί δεν κάναμε την έρευνά μας, γιατί δεν ρωτήσαμε τους χρήστες μας, γιατί δεν κάναμε αυτό το validation work, το να καταλάβουμε ότι αν η λύση είναι όντως η σωστή λύση για το πρόβλημα. Πώς το κάνουμε αυτό με το design? Χρησιμοποιούμε κάτι το οποίο λέμε prototypes. Θα δούμε και στη συνέχεια πιο αναλυτικά τι είναι τα prototypes, αλλά ουσιαστικά ένα prototype είναι μια πολύ αρχική έκδοση ενός application, είτε αυτό είναι ένα website, είτε είναι ένα mobile application, και έχει το σημαντικό ότι φαίνεται σαν ένα αληθινό προϊόν. Δεν είναι παραπάνω από ένα design, είναι ένα design το οποίο έχει κάποιο είδους interaction. Υπάρχουν πολλά εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε prototypes και μπορούμε μέσα σε λίγες ώρες ή μέρες να φτιάξουμε κάτι το οποίο φαίνεται πραγματικό, λειτουργεί σαν πραγματικό προϊόν και μπορούμε να το δείξουμε ακριβώς στους χρήστες μας και να μας πούνε εκείνοι το feedback τους, να μας πούνε αν όντως λύνει το πρόβλημά τους. Αυτό που συμβαίνει στις περισσότερες φορές είναι ότι πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά όταν θα λανσάρουμε κάτι, είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι, έχουμε το τέλειο προϊόν και τελικά όταν το λανσάρουμε χωρίς να το έχουμε τεστάρει προηγουμένως, συμβαίνει κάτι σαν αυτό. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το GIF, γιατί δείχνει ακριβώς ότι και το πιο απλό προϊόν ποτέ δεν ξέρουμε πώς θα το χρησιμοποιήσουν οι χρήστες μας, όπως ένα ποτήρι νερό. Τέταρτο και πάρα πολύ σημαντικό, performance. Το design είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας στο να καλυτερέψουμε το performance στο application μας. Τι σημαίνει performance? Σημαίνει το πόσοι χρήστες το χρησιμοποιούν, πόσοι χρήστες παραγγέλνουν από το application μας, πόσοι ολοκληρώνουν τα tasks τα οποία τους έχουμε δώσει. Είτε αυτό είναι ένα website για να κάνουμε online bookings για κομμωτήρια, είτε αυτό είναι ένα website για να παραγγέλνουμε φαγητό, είτε αυτό είναι ένα application για να παραγγέλνουμε ψώνια. Με το καλό design και με καλό user experience μπορούμε ακριβώς συνεχώς να βελτιώνουμε το πόσοι χρήστες το χρησιμοποιούν, πόσοι ολοκληρώνουν αυτές τις ενέργειες και ακριβώς πόσους πελάτες έχει η επιχείρησή μας. Ένα πολύ τραταχτό παράδειγμα είναι το eFood. Είχα την ευκαιρία να είμαι από τα πρώτα άτομα που δούλεψαν στο eFood πριν από αρκετά χρόνια, όταν ακόμα οι παραγγελίες ήταν στις 2.000 τη μέρα, σε αντίθεση με 200.000 τη μέρα που είναι σήμερα. Και ένα από τα βασικά πράγματα που κάναμε τότε στο eFood είναι να βελτιώνουμε συνεχώς το interface και να βλέπουμε ακριβώς πού χώλαινε το all experience, πού οι χρήστες αντιμετώπιζαν προβλήματα και να βρίσκαμε έξυπνους τρόπους να τα αποφεύγουμε αυτά τα προβλήματα, ώστε ακριβώς να είναι πιο ευχαριστημένοι όταν το χρησιμοποιούν. Και κάθε ένα από αυτά τα πειράματα που κάναμε στο design οδηγούσε ακριβώς σε πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες σε σχέση με το πόσες παραγγελίες είχαμε, πόσους χρήστες είχαμε, πόσοι χρήστες παρέγγειλαν περισσότερο και περισσότερο όσο συνεχίζαμε. Τώρα, περνάμε στο τελευταίο κομμάτι της ομιλίας και αυτό ίσως να είναι και το πιο ενδιαφέρον για πολλούς από εσά, το οποίο είναι ακριβώς ότι, okay, έχετε καταλάβει το τι σημαίνει design, έχετε καταλάβει το γιατί είναι σημαντικό για το startup σας. Πώς μπορείτε λοιπόν να το κάνετε, πώς μπορείτε να το μάθετε και πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες αυτές τις τακτικές για να εκτοξεύσετε το startup σας. Και αυτό νομίζω ισχύει είτε είστε ένας founder, ο οποίος θέλει να κάνει το δικό του startup, είτε είστε ένας designer που θέλει να ασχοληθεί με τον κόσμο των startups. Γιατί το λέω αυτό? Αν είστε ένας founder μιας νέας επιχείρησης, είτε είστε 18, 25, 30, 40, 50 χρονών, αυτό που θα δείτε είναι ότι ενώ σε ένα ιδανικό περιβάλλον θα είχατε έναν designer για την ομάδα σας, στην Ελλάδα λείπει γενικά αρκετά το ταλέντο στους designers. Και δεν λείπει γιατί δεν είμαστε καλοί designers, απλά λείπει γιατί δεν έχουμε αρκετούς designers. Η Ελλάδα δεν έχει αρκετούς designers, ειδικά με ειδίκευση σε product design και startups, οπότε θα σας είναι αρκετά δύσκολο να βρείτε designer. Αυτό τι σημαίνει? Είναι καταρχάς ένα μεγάλο εμπόδιο. Είναι όμως και μια μεγάλη ευκαιρία, γιατί αν είστε ένας founder, μπορείτε ο ίδιος να μάθετε να κάνετε το design για το startup σας, μέχρι να έχει μεγαλώσει η επιχείρηση αρκετά και να μπορείτε να προσλάβετε κάποιον designer. Ή αντίστοιχα, αν είστε απλά ένα άτομο που θέλει να ασχοληθεί με τον κόσμο του design, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία στην αγορά να μάθετε product design και να μπείτε είτε σε ένα μικρό startup που ξεκινάει τώρα και χρειάζεται design, είτε να μπείτε σε ένα από τα μεγάλα startups που έχουμε στην Ελλάδα ή και σε όλο τον κόσμο που έχουν ανάγκη από product designers. Πάμε να δούμε λοιπόν τα βασικά κομμάτια. Καταρχάς, έχετε μια τεράστια ευκαιρία σήμερα, γιατί τα εργαλεία για design έχουν αλλάξει τόσο πολύ που πλέον χρειάζεται μόνο να μάθετε ένα βασικό εργαλείο. Το μόνο εργαλείο που χρειάζεται να μάθετε λέγεται Figma. Το Figma είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα εργαλείο στον κόσμο παγκοσμίως για design και prototyping. Είναι τελείως δωρεάν, οπότε δεν χρειάζεται να πληρώσετε τίποτα για να το χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε από το browser σας ή να κατεβάσετε το application για Windows ή για Mac. Και είναι γενικά ένα προϊόν το οποίο, ενώ
5 χρόνια πριν έπρεπε να χρησιμοποιούμε 5-6 διαφορετικά προϊόντα, το Figma συνδυάζει όλες αυτές τις δυνατότητες σε ένα προϊόν, ώστε να μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη ευχέρεια στο να κάνουμε πολύ καλά designs και πολύ καλά prototypes. Προφανώς δεν έχουμε χρόνο να μπούμε στα αναλυτικά του πώς θα μάθετε Figma. Παρ' όλα αυτά, αυτό που θα σας πρότεινα είναι το εξής. Υπάρχουν πάρα πολλά online courses online για να μάθετε Figma. Ένα από αυτά τα courses, και εδώ θα κάνω το shameless plug μου, το έχουμε κάνει με μια εταιρεία που λέγεται Domestika. Οπότε, αν θα θέλετε να μάθετε Figma και αν σας αρέσει ο τρόπος που μιλάω, μπορείτε να βρείτε το course που έχουμε κάνει με την Domestika μπαίνοντας στο domestika.org ή σκανάροντας το QR code εδώ. Λίγο περισσότερα πράγματα για το Figma. Το Figma ουσιαστικά μας βοηθάει να κάνουμε designs για applications, είτε αυτά είναι web applications, είτε αυτά είναι mobile applications, είτε αυτά είναι websites, και μας δίνει ουσιαστικά πάρα πολλές δυνατότητες για να κάνουμε αυτά τα designs γρήγορα και με τεράστια ευκολία. Γιατί μας δίνει τεράστια ευκολία? Γιατί μέσα από όλα τα πράγματα που περιλαμβάνει έχει ένα πολύ ενεργό community. Το community του Figma σημαίνει ότι μπορούμε να βρούμε κάποια templates τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χωρίς να ξεκινήσετε ένα application από το μηδέν. Είτε θέλετε να φτιάξετε ένα website, είτε ένα mobile application, είτε ένα web application, χρησιμοποιώντας το Figma community, που είναι τελείως δωρεάν, μπορείτε να ξεκινήσετε από έτοιμα templates τα οποία έχουν φτιάξει κάποιοι από τους καλύτερους designers όλο τον κόσμο. Οπότε δεν χρειάζεται ποτέ να ξανανακαλύψουμε τον τροχό. Ξεκινάμε πάντα από πράγματα τα οποία έχουν φτιάξει άλλοι και ακριβώς τα πειράζουμε και τα φέρνουμε στις ανάγκες της δικής μας επιχείρησης. Το άλλο πολύ σημαντικό με το Figma είναι ότι, όπως αναφέραμε προηγουμένως, μας βοηθά να κάνουμε κάποια prototypes. Και το Figma, με το Figma μπορούμε με πολύ γρήγορο τρόπο, χωρίς πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, να πάρουμε το design μας και να το κάνουμε κάτι το οποίο μοιάζει με πραγματικό application. Τώρα, έχουμε καλύψει τα εργαλεία. Ας πάμε να, να κάνουμε ένα βήμα πίσω και θα μου πείτε: OK, καταλάβαμε το εργαλείο, θα το μάθουμε το εργαλείο. Αυτό είναι εύκολο στην κατανόηση. Αλλά από πού ξεκινάμε, πώς μαθαίνουμε design? Και αλήθεια είναι ότι το design είναι μια τεράστια επιστήμη για να καταλάβουμε το τι είναι καλό design, τι είναι κακό design, ποια είναι τα σωστά patterns να χρησιμοποιούμε. Αυτό που θα σας πρότεινα είναι να ξεκινήσετε από τα πολύ βασικά. Πηγαίνετε και δείτε πώς οι μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, όπως η Google και η Apple, δίνουν guidelines για το πώς να σχεδιάζουμε τις πλατφόρμες τους. Τόσο η Google με τα guidelines που έχει για το material design, που είναι η γλώσσα design που χρησιμοποιεί, όσο και η Apple για τη γλώσσα design που έχει, που λέγεται Human Interface Guidelines, έχουν διάφορες οδηγίες για το πώς πρέπει να σχεδιάζουμε. Θα σας πρότεινα πάρα πολύ να ξεκινήσετε από εκεί, ώστε να καταλάβετε την ονοματολογία που χρησιμοποιούμε, πόσο είναι συνήθως τα κουμπιά, οι φόρμες μας, το navigation, το πώς περνάμε από μία οθόνη στην άλλη. Θα καταλάβετε πάρα πολλά αυτά τα πράγματα διαβάζοντας όλες αυτές τις οδηγίες από το Material Design και το Human Interface Guidelines της Apple. Πάρτε έμπνευση. Και αυτό είναι κάτι που πολλοί designers το ξεχνάνε συνεχώς. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και οι καλύτεροι designers στον κόσμο, πριν ξεκινήσουν να δουλεύουν σε οτιδήποτε, παίρνουν έμπνευση από αντίστοιχα προϊόντα. Άρα, κοιτάμε τον ανταγωνισμό μας. Κοιτάμε τι άλλα applications υπάρχουν στο market που πάμε να μπούμε. Άρα, αν θέλουμε όντως να κάνουμε ένα application για να παραγγέλνουμε φαγητό ή να παραγγέλνουμε ψώνια online, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να δούμε τι ανταγωνιστές υπάρχουν στο χώρο, τι κάνουν καλά, τι δεν κάνουν καλά και να πάρουμε έμπνευση. Δεν μιλάμε ποτέ για να αντιγράψουμε κάποιον, μιλάμε απλώς για να δούμε τι δουλεύει και δεν δουλεύει στην κατάστασή του. Έχω μερικά sites εδώ που μπορείτε να χρησιμοποιείτε για την έμπνευσή σας. Από πάνω προς τα κάτω είναι το Patterns, είναι το community του Figma που ανέφερα και προηγουμένως. Είναι ένα website που λέγεται Mobbin, Pageflows και στην κάτω σειρά Dribbble και Behance. Και υπάρχουν προφανώς πολύ παραπάνω sites από τα οποία μπορείτε να πάρετε έμπνευση για οποιοδήποτε design θέλετε να κάνετε, είτε σε ένα application είτε σε ένα website. Πάμε να μιλήσουμε τώρα λίγο για user experience design. Και δεν έχουμε καλύψει πολύ το κομμάτι του user experience, γιατί και αυτό είναι μια επιστήμη από μόνο του. Αλλά αυτό που θα σας πρότεινα είναι το εξής. Υπάρχει ένα website το οποίο λέγεται Design Kit. Το Design Kit το έχει φτιάξει μια εταιρεία που λέγεται IDEO. Η IDEO είναι ένα από τα μεγαλύτερα agencies στον κόσμο που ασχολούνται με user-centric design. Το Design Kit μου αρέσει πάρα πολύ σαν εργαλείο, γιατί περιγράφει πάρα πολλές από τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούμε για αυτόν τον κύκλο του product design, με τα 5 βήματα που ανέφερα προηγουμένως. Άρα, πηγαίνετε στο Design Kit και αρχίστε να διαβάζετε τις διαφορετικές μεθοδολογίες που έχουν να κάνουν με το πώς καταλαβαίνουμε προβλήματα, πώς κάνουμε interview χρήστες μας, πώς σχεδιάζουμε user flows, τι ερωτήσεις πρέπει να κάνουμε, πώς κάνουμε brainstorm για να βρούμε ιδέες και πώς τεστάρουμε αυτές τις ιδέες με prototypes. Σας το προτείνω, είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιώ μέχρι και σήμερα σε πάρα πολλές από τις δουλειές που κάνω και είναι ένα πάρα πολύ καλό resource. Το Design Kit φαίνεται κάπως έτσι, έχει ακριβώς όλες αυτές τις μεθοδολογίες με κάποια φίλτρα και για κάθε μεθοδολογία έχει ακριβώς όλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για το πώς να τις κάνετε.
Τέλος και πάρα πολύ βασικό, όπως ανέφερα και προηγουμένως, πρέπει να συνηθίσετε να τεστάρετε το design σας με πραγματικούς χρήστες. Αυτοί οι χρήστες μπορεί να είναι από φίλους σας, την οικογένειά σας, γνωστούς που έχετε ή μπορείτε ακόμα και να τους βρείτε από κάποια sites που δίνουν αυτές τις δυνατότητες. Αυτό που θέλω να κρατήσετε στο μυαλό σας είναι ότι αν δουλεύετε για ένα startup ή αν είστε ο founder ενός startup, μιλήστε με τους χρήστες σας όσο το δυνατόν νωρίτερο. Και όσο πιο νωρίς μιλήσετε μαζί τους και τους δείξετε τα designs που έχετε κάνει, τόσο πιο νωρίς θα πάρετε απαντήσεις για το αν φτιάχνετε το σωστό προϊόν, για το αν το προϊόν που φτιάχνετε είναι εύρηστο, είναι κατανοητό και πού πρέπει να στοχεύσετε το effort σας σε σχέση με το τι πρέπει να βελτιώσετε, τι πρέπει να αλλάξετε, τι δεν λειτουργεί καλά. Αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και για άλλη μια φορά για την πρόσκληση και νομίζω έχουμε λίγο χρόνο για ερωτήσεις. Ελπίζω να τα βρήκατε όλα ενδιαφέροντα. Φίλιππε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια εξαιρετική παρουσίαση, πολύ κατανοητή. Βλέπω έχουν έρθει κάποιες ερωτήσεις, αλλά νομίζω αρκετές πρόλαβες και τις απάντησες. Καταρχάς, μια πολύ βασική ερώτηση που τη ρωτάει κάποιος, θα ήθελα να ρωτήσω σε ποιο πανεπιστήμιο φοιτήσατε. Ναι, φυσικά. Φοιτήσα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχω σπουδάσει πληροφορική και είναι μια καλή ερώτηση γιατί πολλοί designers προέρχονται από το πεδίο της γραφιστικής και των εικαστικών τεχνών, ενώ άλλοι designers έρχονται από το πεδίο της πληροφορικής. Και νομίζω υπάρχουν καλοί δρόμοι και στα δύο. Εμένα με βοήθησε πάρα πολύ πληροφορική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, γιατί με βοήθησε να καταλάβω πώς σκέφτεται ένας προγραμματιστής και πώς μπορώ να καταλάβω πώς τα designs μου θα μετατραπούν μετά σε ένα πραγματικό προϊόν. Αντίστοιχα, ένας product designer που προέρχεται από τον τομέα της γραφιστικής μπορεί να έχει μια πολύ καλύτερη ιδέα για τις βασικές αρχές του design, για την τυπογραφία, τη χρωματολογία και όλο αυτό. Αλλά γενικά το design είναι κάτι τόσο καινούργιο, ειδικά στον ψηφιακό κόσμο, που από όποιο πανεπιστήμιο και τομέα και να έρχεται κανείς, μπορεί ακριβώς να το μάθει από την αρχή. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε μια ερώτηση που απαντήθηκε από πού παίρνετε έμπνευση για καινοτόμο design. Νομίζω το απαντήσαμε αυτό. Και πώς αποφεύγεις να επαναλαμβάνεις ή να αντιγράφεις τις ίδιες ιδέες και λύσεις. Αυτό σίγουρα δεν θα είναι έτσι μια ανησυχία ότι μήπως τελικά αυτό που πάω να κάνω το έχουν κάνει άλλοι. Δεν ξέρω πόσο μπαίνει αυτό στο μυαλό σου. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Καθημερινά, ακόμα και τώρα το σκέφτομαι. Και νομίζω έχει να κάνει τόσο με το αν αντιγράφω εγώ ιδέες που έχουν ξαναγίνει ή αν γενικότερα πάμε να φτιάξουμε ιδέες που έχουν ξαναγίνει, αλλά έχει να κάνει και με το αν επαναλαμβάνεσαι σαν designer πολλές φορές. Γιατί όταν δημιουργείς κάτι, πάντα αυτό σου μένει στο μυαλό και κάνεις πράγματα τα οποία μοιάζουν μεταξύ τους. Νομίζω για το πρώτο κομμάτι της απάντησης, αυτό που ισχύει σε όλο τον τομέα των startups είναι ότι οι περισσότερες ιδέες που είναι εκεί έξω έχουν ξαναγίνει. Είμαστε στο 2021, υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες σε όλο τον κόσμο και αν όχι στην χώρα μας, σε κάποια χώρα στο ίδιο continent ή σε κάποια χώρα στην Ασία ή στην Αμερική, θα έχει γίνει σίγουρα ιδέα που ξέρουμε. Αυτό που έχει τεράστια σημασία είναι όντως το design και η εμπειρία του προϊόντος που φτιάχνουμε. Αυτή η εμπειρία όντως μπορεί να είναι αρκετά παρεμφερής σε κάποια άλλη ιδέα που μπορεί να έχουμε δει από κάποιον ανταγωνιστή, αλλά και πάλι είναι οι μικρές διαφορές που τελικά κάνουν τη μεγάλη διαφορά σε αυτό το πλαίσιο το ανταγωνιστικό. Μπορεί να φτιάξουμε μια ιδέα και ένα προϊόν το οποίο να έχει ξαναγίνει και να έχει ξαναγίνει με ένα πολύ παρόμοιο τρόπο, αλλά με βάση δύο ή τρία στοιχεία που μας διαφοροποιούν, στο πόσο γρήγορη είναι η εφαρμογή, στο πόσο πιο φθηνή είναι η εφαρμογή, στο πώς μας κάνει να νιώθουμε ή σε κάποιο feature που έχει, που μπορεί να μην έχει μια άλλη εφαρμογή, να κάνει ακριβώς τους χρήστες να οδηγηθούν από τη μία εφαρμογή στην άλλη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε στο industry όλο και περισσότερο. Υπάρχουν εταιρείες που είναι πάρα πολύ δημοφιλείς με τα προϊόντα τους και όντως πάντα υπάρχει δυνατότητα για νέους ανταγωνιστές και μικρότερες εταιρείες να βγουν, να κάνουν παρόμοια applications και εφαρμογές και αυτά να γίνουν τα νέα πιο δημοφιλή προϊόντα. Και το Figma, ας πούμε, είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα, γιατί στον τομέα του design υπήρχαν πάρα πολλά προϊόντα τα οποία είχαν το νούμερο 1 της αγοράς, το Photoshop, το Adobe XD, το Sketch στο παρελθόν. Το Figma βγήκε και έκανε κάτι αρκετά παρόμοια με άλλες εταιρείες, αλλά το έκανε τόσο καλά και ενώ αντέγραψε κάποια πράγματα, σκέφτηκε νέα features για designers, το οποίο το έκαναν σήμερα, μέσα σε μόλις 1 με 2 χρόνια, να είναι το νούμερο 1 εργαλείο παγκοσμίως. Οπότε νομίζω είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Αλλά ναι, για την ερώτηση, είναι κάτι το οποίο το σκεφτόμαστε συνέχεια και πάντα ακριβώς σκεφτόμαστε πώς με το design μπορούμε να διαφοροποιηθούμε και να μην αντιγράφουμε απλώς ιδέες και προϊόντα και features τα οποία υπάρχουν εκεί έξω.
Πολύ ωραία. Είχα άλλη μια ερώτηση. Πόσο δύσκολο είναι να εξελιχθείς στον κλάδο αυτό, ποια ήταν η δική σας εμπειρία στον κλάδο αυτό? Φυσικά, πάρα πολύ καλή ερώτηση. Αν μου έκανες αυτή την ερώτηση πριν από 7-8 χρόνια, θα έλεγα πάρα πολύ δύσκολο. Σήμερα είναι πάρα πολύ εύκολο να εξελιχθεί κανείς από τον κλάδο. Γιατί καταρχάς τα εργαλεία είναι πολύ πιο εύκολα για να τα μάθει κανείς. Η πληροφορία που υπάρχει online είναι πολύ μεγαλύτερη. Υπάρχει πάρα πολύ πληροφορία online και πάρα πολύ καλά courses και guidelines για το να ξεκινήσει ο κόσμος σαν designer. Και επίσης, το τρίτο και πάρα πολύ βασικό, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Που σημαίνει ότι δεν πάμε σε μια αγορά η οποία έχει μεγάλο κορεσμό. Αν θέλει κανείς να γίνει product designer, μπορεί να μάθει τα πολύ βασικά σε μερικούς μήνες. Για κάποιον μπορεί αυτό να πάρει 3-4 μήνες, για κάποιον άλλο μπορεί να πάρει 8-12 μήνες. Και μετά μπορούμε κατευθείαν να αρχίσουμε να δουλεύουμε σε αυτή την αγορά, με αποτελέσματα τα οποία θα τα ζήλευαν designers οι οποίοι έχουν εξοδέψει 10 και 15 χρόνια στον χώρο, όπως εγώ. Εγώ πραγματικά θα ζήλευα να ξεκινούσα σήμερα να γίνω designer. Και επίσης, επειδή ακριβώς υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη σε παγκόσμιο επίπεδο σε design, οι εταιρείες είναι πολύ πιο διατεθειμένες να πάρουν designers οι οποίοι είναι νέοι και δεν έχουν 10 χρόνια εμπειρίας και να εξελιχθούν μέσα από την ανασχόλησή τους με αυτές τις εταιρείες. Οπότε νομίζω δεν έχει υπάρξει ξανά τόσο μεγάλη ευκαιρία στον κόσμο του design και μπορεί κάποιος να εξελιχθεί πάρα πολύ γρήγορα. Για εμένα προσωπικά, και δεν θέλω να πεταθώ πάρα πολύ σε αυτό, εγώ ξεκίνησα θέλοντας να γίνω προγραμματιστής ακριβώς. Μου άρεσε πάρα πολύ ο κόσμος του development. Είδα μέσα από αυτό ότι υπήρχε ένα κομμάτι το οποίο λεγόταν digital product design, το οποίο τότε δεν ήταν τόσο γνωστό όταν σπούδαζα εγώ. Έκανα τα πειράματά μου και είδα ακριβώς το πόσο μου άρεσε και είδα ότι τελικά ήταν κάτι που μου έδινε μεγάλη ικανοποίηση και ήταν πραγματικά κάτι που με ενέπνεε πάρα πολύ να δημιουργήσω και να δουλεύω πάνω σε αυτό το χώρο. Και σιγά σιγά άρχισα να χτίζω αυτή την ικανότητα γύρω από το product design. Οπότε δούλεψα με πάρα πολλές εταιρείες τεχνολογίας όταν ακόμα ήμουνα σε junior επίπεδο, στα πρώτα 1-2 χρόνια μου. Και αυτό ακριβώς πολύ γρήγορα με οδήγησε στο να πάρω πολλές δουλειές από εταιρείες από όλο τον κόσμο σε product design. Και αυτό με έκανε να μάθω και πάρα πολύ γρήγορα τη δουλειά, ώστε να μπορώ σήμερα να λέω ότι συνεργάζομαι με κάποιες πολύ καλές εταιρείες λόγω ακριβώς αυτής της εμπειρίας. Αλλά αυτό πιστεύω πραγματικά ότι για σήμερα θα έπαιρνε το 1/5 με το 1/6 του χρόνου σε σχέση με όταν είχα ξεκινήσει εγώ πριν από 8-10 χρόνια. Εξαιρετικά. Βλέπω ότι έχουμε άλλα 3 λεπτά. Έχω μια ερώτηση. Υπάρχουν designers που, για παράδειγμα, προέρχονται από σχολές θετικών επιστημών και όχι από οικονομικές πληροφορική? Νομίζω ότι ο ανέφερες, είπες ότι από πουδήποτε μπορεί να είναι κάποιος designer, σωστά? 100%. 100%. Το ψηφιακό design είναι κάτι τόσο καινούριο που ειλικρινά δεν έχει σχέση τόσο ποια σχολή είστε, σε τι τομέα είστε. Μπορούμε οποιαδήποτε επιστήμη και να σπουδάζουμε, από οποιοδήποτε τομέα και περιβάλλον και να ερχόμαστε, να μπούμε στο κομμάτι του design. Και το design έχει αυτή την εξαιρετική χάρη ότι από όπου και να προερχόμαστε, υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στον τομέα του design. Για μένα ακριβώς αυτό ήταν η πληροφορική, οπότε μπορούσα να καταλάβω πώς να συνεργάζομαι με προγραμματιστές, πώς να σκεφτώ σε έναν τρόπο πολύ, πολύ μεθοδικό. Για κάποιον που έρχεται από θετικές επιστήμες, για κάποιον που έρχεται ακόμα και από φιλολογία, για κάποιον που έρχεται από φιλοσοφία, υπάρχουν πράγματα και aspects από τις σπουδές που μπορούμε να εφαρμόσουμε στο design. Στην έρευνα που κάνουμε, στο πώς μιλάμε, στο πώς γράφουμε στα προϊόντα μας, στο πώς τα σχεδιάζουμε, στο πόσο εύκριστα λειτουργικά είναι. Ωραία. Έχουμε ένα λεπτό, πάρα πολύ γρήγορα. Είναι λίγο εξειδικευμένη ερώτηση, αλλά θα ήθελα να την κάνω. Θεωρείτε ότι μπορεί να συνδεθεί το design με τη φαρμακευτική, και αν πώς, και αν ναι, πώς? Πάρα πολύ. Η εταιρεία με την οποία εργάζομαι τα τελευταία 2 χρόνια ειδικά είναι ένα πάρα πολύ τρανό παράδειγμα. Είναι μια εταιρεία που λέγεται Manual, στην οποία ουσιαστικά έχουμε πάρει το κομμάτι της φαρμακευτικής και το έχουμε περάσει online. Είναι μια εταιρεία που απευθύνεται μόνο σε άντρες και πάμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα τα οποία έχουν οι άντρες σε σχέση με την υγεία τους, επιτρέποντας ένα σύστημα το οποίο μας επιτρέπει να κάνουμε online ένα consultation με έναν φαρμακοποιό ή με έναν γιατρό, με βάση αυτό το consultation να παραγγείλουμε φάρμακα, αυτά τα φάρμακα να έρθουν σπίτι μας μαζί με κάποια τεστ αίματος αν χρειαστούν, και όλη αυτή η διαδικασία να γίνεται μέσα από πάρα πολύ καλό design και μέσα από ένα πολύ advanced σύστημα
εφαρμογών. Οπότε χωρίς να χρειαστεί να πάμε στο γιατρό μας, χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε, να φύγουμε από το σπίτι μας. Αυτό είναι λοιπόν ένα πολύ καλό παράδειγμα του πώς με καλό design και με πάρα πολύ έξυπνο implementation και structure, και η εταιρεία έχει πάρα πολλοί προγραμματιστές, είμαστε πολύ τυχεροί γι' αυτό, μπορούμε λοιπόν να κάνουμε κάτι πολύ καινοτόμο στον τομέα της φαρμακευτικής και να αλλάξουμε τελείως την αγορά. Και ειδικά στο εξωτερικό υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες εκεί έξω που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι, είτε του medical είτε του pharmaceutical, και με το καλό design και με καλό tech από πίσω έχουν καταφέρει να γίνουν εταιρείες τεράστιες σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστικά, Φιλίππε. Θέλω να σας ευχαριστώ θερμά, πραγματικά, για την πολύ ωραία παρουσίαση, όπως είπα. Ευχαριστώ και πάρα πολύ και τον κόσμο που έκανε πολύ ωραίες ερωτήσεις και διαβάζω και πολύ ωραία σχόλια για την παρουσία σου, Φίλιππε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και θα είμαστε σε επικοινωνία. Ήταν χαρά μου. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω όντως να ήταν ενδιαφέροντα. Καλή συνέχεια.